Με έναν κατάλογο 19 σημείων για άμεση αλλαγή κανόνων της κοινής αγροτικής πολιτικής προσήλθε στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Λίας ο Λευτέρης Αυγενάκης. Σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας, είναι προτάσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν άμεσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συζήτηση για αλλαγές στην ΚΑΠ 23-27, αλλαγές τόσο τεχνικές όσο και δομικές, έχει ανοίξει. Έχει ανοίξει πολύ, πολύ νωρίτερα από ό,τι κάποιοι περίμεναν. Και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας πραγματικής ανάγκης. Αυτές τις ανάγκες ενστερνίζεται η ελληνική κυβέρνηση, στηρίζουμε και αναδεικνύουμε με κάθε τρόπο και σε κάθε επίπεδο στις συμμαχίες που έχουμε ή που δημιουργούμε. Ο Έλληνας Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τόνισε ότι η Αθήνα βρίσκεται σε συνεννόηση και με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα για τους αγρότες. Ερχόμαστε στις Βρυξέλλες σήμερα, μεταφέροντας την κραυγή αγωνία των αγροτών μας. Όχι μόνο των Ελλήνων αγροτών, των Ευρωπαίων αγροτών. Δουλεύουμε συντονισμένα. Καταθέτουμε ολοκληρωμένες τεχνικές προτάσεις βελτίωσης της ΚΑΠ, αλλά δουλεύουμε μέσω των συμμαχιών που χτίζουμε και για δομικές αλλαγές. Είμαστε αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα.